Ενδιαφέρουσες ιδέες ακούστηκαν. Παρακάλεσα την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, που είναι Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Ζαχαράκη. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Θα είναι από άποψη πολιτικών εξελίξεων, είναι μια εβδομάδα ενδιαφέρουσα, το λιγότερο μπορεί να πει κανείς. Αλλά εγώ ήθελα να σταθούμε λίγο στη συζήτηση της Παρασκευής. Σας έβλεπα στα έδρανα, ήσασταν εκεί. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό που είπα πριν, δηλαδή ότι ήταν μια καλή στιγμή για το Κοινοβούλιο. Μια συζήτηση που μπορεί να διαφωνούσε η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, αλλά τουλάχιστον συζητούσαν επί της ουσίας και έλεγαν συγκεκριμένα πράγματα. Συμφωνώ και μάλιστα συγκρατώ και την πρόταση η οποία έγινε και από το Πασό και από τον Πρόεδρο για το θέμα της Golden Visa. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός συμφώνησε ότι έχει ενδιαφέρον ως πρόταση. Συγχρόνως όμως επισημαίνω ότι για πρώτη φορά, και αυτό δεν είναι απλά για να πει τόσο στην δημοκρατία έτσι μια πρωτοτυπία, για πρώτη φορά όμως μετά από 11 χρόνια. Καλημέρα κύριε Ζαχαράκη, ξανά. Καλημέρα. Έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό ότι υπάρχει στοχευμένη κυβερνητική παρέμβαση. Αυτή αποτιμάται στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει ήδη νομοθετηθεί, άρα δεν είναι κάτι το οποίο αναμένεται να νομοθετηθεί, μόνο με δευτερογενή νομοθεσία έτσι τι αναμένουμε για κινήσεις υπουργικές. Και θυμίζω ότι περιλαμβάνει και το μεγάλο πλέγμα του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τα επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια, τα οποία μάλιστα στην περίπτωση Τριτεχνίας και Πολυτεχνίας είναι και μηδενικό το επιτόκιο. Ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει παράξει αποτέλεσμα, το οποίο έχει δύο όψεις ενδιαφέρουσης τουλάχιστον όπως το διαβάζω. Ότι 3.904 ζευγάρια, άρα πάνω από 8.000 συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή, έχουν βρει το σπίτι τους, έχουν εκταμιεύσει το δάνειό τους και σε ασυνήθις χρόνους, θα έλεγε κάποιος. Γιατί αν σκεφτείτε ότι αυτό ξεκίνησε κάποια στιγμή το καλοκαίρι και ήδη εκταμείευσαν σε 4 μήνες δάνεια, είναι σημαντικό. Δεν λύνει το ζήτημα, γιατί κάποιος θα πει... Όχι, προφανώς, αλλά επ' αυτού, γιατί υπάρχει απορία, θα συνεχιστεί, θα επεκταθεί, έχει μέλλον αυτό το πρόγραμμα ή ήταν μια και έξω. Το πρόγραμμα αυτό ως έχει με το 1 δισεκατομμύριο τελειώνει τώρα. Προφανώς, δηλαδή, ναι, γι' αυτό οι ειδήσεις έχουν τελειώσει ακριβώς. Το ποσό εξαντλήθηκε γιατί το ενδιαφέρον ήταν και πολύ ζωηρό και δείχνει και την ανάγκη και των νέων ζευγαριών να μπορέσουν να κάνουν αυτό το ατομικό πλάνο ζωής και το στεγαστικό είναι ένα κέριο. Έτσι είναι, γιατί ξέρετε, το έλεγα πριν, η στατιστική λέει ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη. 7 στους 10 έχουν δικό τους σπίτι. Αλλά αυτό αφορά αυτούς που έχουν σπίτι. Τα παιδιά τους όμως θα ήθελαν να έχουν ένα δικό τους σπίτι, να μην μένουν με τους γονείς τους μέχρι να πενινταρίσουν. Και επειδή είδαμε ένα χαρακτηριστικό, αν και φεύγω λίγο προηγούμενη κουβέντα, αλλά να το βάλουμε και αυτό στην παράμετρο της κουβέντας, ότι ειδικά μετά την πανδημία η Ελλάδα αύξησε κατά 2 χρόνια το μέσο όρο παραμονής των παιδιών με τους γονείς τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάτι το οποίο πανευρωπαϊκά υφίσταται, αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία, αν παρακολουθείτε το δημόσιο διάλογο, είναι κεντρικό ζήτημα τις τελευταίες μέρες στο στεγαστικό των νέων. Είναι. Μάλιστα με πολύ μεγάλες, θα έλεγα, προστριβές μεταξύ των συντηρικών και του Labour και των εργατικών. Αλλά επαναρχόμενοι στην ελληνική πραγματικότητα, τι θα μας δώσει αυτό το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της χρονιάς? 9.800 ζευγάρια, άρα πάνω από 20.000 συμπολίτες μας, νέους ανθρώπους, γιατί εδώ μιλάμε για πραγματικές ιστορίες, δεν είναι νούμερα, οι ζωές των ανθρώπων, που θα έχουν ήδη εκταμιεύσει το δάνειό τους και θα έχουν ήδη βρει το σπίτι τους. Ήδη, για να επισημαίνουμε και αυτό, γιατί καμιά φορά γίνεται μια σύγχυση, όλοι αυτοί που συζητάμε, 9.600, έχουν βρει το σπίτι τους. Άρα, οι 3.900 έχουν ήδη εκταμιεύσει το δάνειο, 4.200 έχουν συμβασιοποιήσει ήδη τη σχέση τους με την τράπεζα και οι υπόλοιποι που θα φτάσουμε στον τελικό αριθμό των 900.800 ζευγαριών είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ένα δις. Τα υπόλοιπα όμως έχουν να κάνουν και με την αύξηση του οικιστικού αποθέματος. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα κενών κατοικιών, οι οποίες παραμένουν κενές για πολύ καιρό, και ένα ζήτημα και για την αναθέρμανση της δραστηριότητας ως προς την κατασκευή νέων κατοικιών, που νομίζω ότι εδώ ξεκινάει και μια καινούργια κουβέντα, η οποία έχει να κάνει και με τη συνεχιζόμενη έτσι, δυνατότητα που δίνει η κυβέρνηση για το ΦΠΑ στις νέες κατασκευές ή και για τα προγράμματα, όπως σας είπα, ανακαινήσεων, που νομίζω ότι θα μπορέσουν να κάνουν διαφορά ως προς την αναζήτηση, κυρίως στο κομμάτι της μίσθωσης. Υπάρχει μια πρόταση, η πρόταση βασικά του Πασόκ ήταν πέρα από αυτό να κατασκευαστούν και νέες κατοικίες, δηλαδή πέρα από το να επιδοτηθεί ο εξυγχρονισμός, η ανακαίνιση, η διορθώση κλειστών σπιτιών που, αν άκουσα καλά τον αριθμό, είναι πάνω από 700.000 τα κλειστά σπίτια. Ναι. Αυτό δεν είναι άδε. Αν αυτά μπαίνανε στην αγορά, προφανώς θα άλλαζε πολύ η εικόνα. Υπάρχει και το θέμα του αν το δημόσιο μπορεί να αξιοποιήσει τους πόρους του για να φτιάξει
να δώσει νέες κατασκευές, οι οποίες να μπορούν να δοθούν, ας πούμε, στην προσενοικίαση με καλές τιμές. Πάμε λίγο σε δύο σκέλη τα οποία θέσατε. Πρώτον, το κομμάτι της κατασκευής. Στην κατασκευή, εμείς έχουμε κυρίως δώσει έμφαση στις φοιτητικές στέγες, γιατί ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή με ΣΔΙΤ σε μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας γίνονται και ανακατασκευάζονται οι φοιτητικές στέγες, πέραν του φοιτητικού επιδόματος που δίνεται, γιατί ξέρετε ότι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι λαμβάνουν και ειδικά διπλό όταν πρόκειται για συγκατοίκηση στο φοιτητικό επίδομα. Σε νέες κατασκευές, αυτό το οποίο εμείς στοχεύουμε είναι στην αξιοποίηση αυτού του που είπατε στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Το οικιστικό απόθεμα του δημοσίου, το οποίο πρέπει πρώτα απ' όλα να το μάθει το δημόσιο ποιο είναι. Άρα σημαντική εργασία είναι αυτή που έχει γίνει και γίνεται και με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης, να δούμε τι έχουμε. Τι έχει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εμείς πρέπει να σας πω ότι έχουμε εντάξει ένα πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας, έτσι ώστε να καταγράψουμε και ψηφιακά πλέον να έχουμε μια απογραφή των ακινήτων μας, για να δούμε πώς μπορεί να γίνει καλύτερη αξιοποίηση. Η ΔΥΠΑ το έχει ήδη κάνει. Έχει ένα φυλάδιο των διαθέσιμων ακινήτων, τα οποία είναι δομημένα και αδόνητα, αλλά πάμε πρώτα απ' όλα στα οικόπεδα. Είναι τα πρώτα 11, τα οποία σύντομα θα έχουμε, πρέπει να σας πω, και την κοινή υπουργική απόφαση, για να δούμε το βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης. Γιατί πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει με ένα διαγωνισμό. Θα κληθούν μέσω ανοιχτής διαδικασίας διαγωνιστικής οι κατασκευαστές να έρθουν να πάρουν για 49 χρόνια και πάνω με παραχώρηση στο συγκεκριμένο ακίνητο. Σε αυτό να χτιστεί μια κατοικία η οποία θα έχει διτό χαρακτήρα και της κοινωνικής κατοικίας, ένα ποσοστό αυτής θα είναι για κοινωνική, αλλά και με κανονική χρέωση μισθωμάτων, ακριβώς όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό όμως έχει μια υποσημείωση. Αν θέλεις γρήγορα αποτελέσματα, προφανώς το θέμα της κατασκευής έχει μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Ναι. Αλλά μιλάμε για μια μέσο μακροπρόθεσμη εστίαση. Γι' αυτό εγώ μένω πάρα πολύ και στα κομμάτια ανακαίνησης. Γιατί φανταστείτε ότι με το επικείμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω που θα βγάλουμε τέλος Φεβρουαρίου, αξίας 50 εκατομμυρίων, εμείς θέλουμε ένας ιδιοκτήτης που έχει ένα διαμέρισμα με 100 τετραγωνικά και έχει ακίνητη περιουσία 300.000 ευρώ να έρθει να κάνει την ανακαίνισή του μέχρι 10.000 ευρώ και εμείς να επιδοτήσουμε τη συγκεκριμένη ανακαίνιση με το 40%, αφού όμως το μισθώσει για 3 χρόνια, για να αποφύγουμε και τη βραχυχρόνια. Ακριβώς, αυτό θα σας ρωτούσα. Βέβαια. Γιατί έχει μειώσει πολύ το απόθεμα των διαθέσεων. Εμένα πρέπει να σας πω, μου έκανε θετική εντύπωση και η πρόταση της Golden Visa τα ακίνητα, δηλαδή σε όποιο ύψος πάει η Golden Visa, εφόσον διατηρείται ακόμη, γιατί κάποιες χώρες ευρωπαϊκές που την είχαν όπως και εμείς την κατήργησαν, διότι δεν βρίσκουν πια νόημα σε αυτό. Αλλά εφόσον το έχουμε, θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει μια δέσμευση ότι τα ακίνητα που με Golden Visa αποκτώνται δεν μπαίνουν στο Airbnb, δεν μπαίνουν δηλαδή στην βραχυχρόνια κερδοσκοπία. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός ως πρώτος είπε ότι θα το εξετάσει, μαζί όμως και άλλα που έχουν συμβεί, γιατί στην πολιτική μιλάμε και με πεπραγμένα, όχι μόνο έτσι με τις προθέσεις, με τις καλοπροαίρετες πάντα προτάσεις όπως ακούσαμε την Παρασκευή. Ήδη έχουν υπάρξει παρεμβάσεις για τα Airbnb. Το είδατε ότι από τα 3 ακίνητα και πάνω αυτό δηλώνεται πλέον ως τουριστική επιχείρηση. Και το δεύτερο κομμάτι για την Golden Visa, η αύξηση των ορίων. Σε περιοχές μάλιστα που είναι οι πιο περιζήτητες και οι πιο πολυσύχναστες. Πρέπει όμως να κάνουμε μια συζήτηση και γι' αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιοχές βλέπουμε και μια αλλαγή και στο κοινωνικό, αν θέλετε, κομμάτι μιας περιοχής. Επηρεάζει προφανώς τα σχολεία, όταν δηλαδή αποκτώνται πάρα πολλά διαμερίσματα στην ίδια γειτονιά, τα οποία δεν αξιοποιούνται μετά σε χρήση μίσθωσης ή τέλος πάντων από ανθρώπους που θα αξιοποιήσουν την κοινωνική ζωή της γειτονιάς. Αλλάζει και αυτό, το οποίο πρέπει προφανώς να μας αφορά και να μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Τώρα, άρα με τι ορίζοντα περιμένουμε να αρχίσει να υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα? Πρώτον, το κομμάτι του σπιτιού, δηλαδή της δανειοδότησης, είπαμε ότι είναι εν εξελίξη. Τα προγράμματα ανακαίνησης ήδη είναι σε εξέλιξη. Το εξοικονομώ, ανακαινίζω για νέους, ήδη έχει χιλιάδες ετούντες και ετούσες και μάλιστα από τις 8.500 περίπου αιτήσεις, οι 3.500 είναι και για το σκέλος της ανακαίνησης. Γιατί το λέω? Γιατί συνήθως οι ανακαινήσεις οι οποίες γίνονται μέχρι τώρα είναι ενεργειακής φύσεως. Είναι τα προγράμματα τα οποία βγαίνουν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Με το εξοικονομώ ανακαινίζω του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχεις και λειτουργική ανακαίνιση. Άρα το πρόγραμμα ήδη αυτό τρέχει. Το δικό μας πρόγραμμα μαζί με την ΔΥΠΑ θα τρέξει με πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες και ενδιαφερομένους από το τέλος του μήνα, τέλος Φεβρουαρίου.
Και αυτό θα έχει ορίζοντα μέχρι να, ουσιαστικά να τελειώσουν τα χρήματα. Και το υπόλοιπο πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής περιμένουμε μέσα στη χρονιά ότι θα έχουμε τις προσκλήσεις για να μπορέσουμε με δεδομένα κίνητα του δημοσίου να κινηθούμε. Πρέπει όμως να σας πω ότι σε αυτό ακριβώς το κομμάτι έχουμε ήδη ως Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και δύο προγραμματικές συμβάσεις. Και με το Δήμο Αθηναίων και με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Άρα είναι σημαντικό να εμπλέκουμε και την τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό, γιατί έχει και η ίδια περιουσία. Οπότε μπορεί να αξιοποιήσει και αυτή. Και κυρίως μπορεί να έχει και μεσότερη και καλύτερη γνώση το που είναι τι και τι είναι προς αξιοποίηση. Αυτό είναι αλήθεια. Και κυρίως πρέπει να σας πω μια σημαντική παράμετρο στην οποία έκανα αναφορά ο Πρωθυπουργός στην Παρασκευή είναι η δουλειά που κάνουμε αυτή τη στιγμή και με τον κύριο Σκέρτσο και με τα υπόλοιπα υπουργεία ως προς την κοινωνική στέγαση για δημοσίων υπαλλήλων. Προσπαθούμε να βρούμε δηλαδή τρόπους σε τοπικό επίπεδο να δώσουμε λύσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο και στην ανέβρεση κατοικίας για δημοσίους υπαλλήλους. Έχουμε δει. Ναι, ιδίως στις τουριστικές περιοχές, όπου είναι πολύ, είναι πολύ δύσκολο για κάποιον που πηγαίνει εκεί να βρει να μείνει. Μάλιστα. Πολλές φορές δεν κάνει αποδεκτή και την πρόσληψη το διορισμό του, πρέπει να σου πω. Το είχα δει έντονα όταν ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας, ότι έχεις ένα ζήτημα. Πολλές φορές οι Δήμοι έχουν κάνει ξενώνες, όπως στην περίπτωση του Δήμου Μικόνου και κάποιοι άλλοι που κάνουν μίσθωση ξενοδοχείων. Αλλά εδώ νομίζω πρέπει να είναι κάτι πολύ πιο κεντρικά στοχευμένο και στρατηγικό για να έχουν πολλαπλές επιλογές και οι Δήμοι προς αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζαχαράκη. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.